Είναι κοντά μας ο Γιάννης Δημακόπουλος, ο Έλληνας μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται στο κολεγιακό πρωτάθλημα στην Αμερική, στην Αύπαχτο. Διακοπές. Διακοπές είναι η καταγωγή της μητέρας μου από εδώ. Ήρθαμε να δούμε και την οικογένεια λίγο και προφανώς πρέπει να μένουμε μέσα στο γήπεδο για να γίνουμε καλύτεροι κάθε μέρα. Έχει συμμετέχει και σε εθνική ομάδα, στις παιδικές ομάδες. Το σκέφτεσαι καθόλου να έρθεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ? Θα έρθω στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτή τη χρονιά. Το που ακόμα είναι άγνωστο, αλλά θα είμαι εδώ, θα είμαι από αυτή τη μεριά του Ατλαντικού. Έχεις προτάσεις από Ελλάδα? Έχω. Δεν μπορώ να σου πω παραπάνω σε αυτό. Από ομάδες που είναι στην πρώτη πεντάδα στο πρωτάθλημα? Ρωτάς αρκετά και δεν μπορώ να σου πω. Αλφα ένα είναι, αλλά δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Θα μείνεις μέρες εδώ στην ΑΦΠΑ? Είναι τα γενέθλια της μαμάς σε λίγες μέρες, οπότε μέχρι τότε θα είμαι εδώ. Αλλά γενικά θα δούμε, πρέπει να συνεχίσω προετοιμασία. Οι εγκαταστάσεις πώς τις βλέπεις εδώ στην ΑΦΠΑ? Το γήπεδο είναι καταπληκτικό. Τελευταία φορά που είχα έρθει ήταν πλαστικό και το παρκέ είναι καταπληκτικό εδώ. Τι καλύτερο ο μπαμπάς να προπονεί το γιο σήμερα, έτσι? Εντάξει, είναι μέρες που είναι εδώ ο Γιάννης, γύρισε από Αμερική και βρήκαμε ευκαιρία με τις διακοπές να συνδυάσουμε και λίγο την προπόνησή του, να μην μείνει πίσω. Ρώτησα για τον Γιάννη πριν για τις εγκαταστάσεις εδώ στην ΑΦΠΑΚΤΟ, πώς τις βλέπετε? Εγώ έχω παίξει εδώ πέρα στην Ομόνια, αλλά έπαιζα σε πλαστικό, τώρα με το παρκέ το ζηλεύω. Είναι μια χαρά, έχουν γίνει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Από ό,τι βλέπω, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα από τότε που ήμουν εδώ και έξω και μέσα στο χώρο. Είναι πολύ καλά. Εύχομαι και τις ομάδες εδώ πέρα να πάνε και αυτές όσο ψηλά επιθυμούν. Παρακολουθούσατε το γιο σας? Ανελειπώς. Ξυπνάγαμε, γιατί οι ώρες ήταν 10 ώρες πίσω. Και έπαιζε το Γιάννη σε μπάσκετ. Εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε 3 η ώρα ή 4 το πρωί για να κάτσουμε να τον δούμε. Αυστηρός Κρήτης? Πάντα. Να σου πει. Ναι, δύσκολα λέει καλό λόγο ο μπαμπάς, αλλά έτσι πρέπει. Δεν γίνεται να μας κολοκεύουν και οι δικοί μας. Και προφανώς θα είναι αυστηρός, γιατί πάντα θα έλεγε τα κακά μου, γιατί τα καλά δεν έχει νόημα να τα βελτιώσεις. Πρέπει να βελτιώσεις τα κακά για να ανέβεις πιο ψηλά από ό,τι είσαι. Και ο μπαμπάς, όσο να είναι, ξέρει κάποια πράγματα, αρκετά μπορώ να πω. Οπότε και εγώ αναγκαστικά τον ακούω, θέλω δεν θέλω. Αλλά εντάξει, ήταν διαφορετικό το μπάσκετ εκεί από ό,τι εδώ και η εποχή διαφορετική, αλλά κομπίνες που λειτουργούσαν τότε λειτουργούν και τώρα, μπορώ να σου πω, δεν θα σου πω ποιες, αλλά μερικές λειτουργούν ακόμα.